Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχε μία υποχρέωση μέσα από ένα τριμερές μνημόνιο μεταξύ δηλαδή της Περιφέρειας, του Υπουργείου Υποδομών και του Δημοχείου, είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τη μελέτη της μετατόπισης του δρόμου, του αεροδρομίου. Μια υποχρέωση η οποία είναι απαραίτητη για να προχωρήσει το θέμα του αεροδρομίου. Σε αυτή την κατεύθυνση δούλεψαν οι υπηρεσίες περιφερειακής ενότητος, δημοπρατήθηκε η μελέτη παραδόθηκε, στη συνέχεια κατατέθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι, διότι η νέα μελέτη είχε κάποιες διαφορές όσον αφορά το υψόμετρο του δρόμου. Η μελέτη αυτή της τροποποίησης των περιβαλλοντολογικών όρων κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 19. Και τώρα έχουμε το αποτέλεσμα αυτής της τροποποίησης των περιβαλλοντολογικών όρων και μιλάμε για τροποποίηση μια που το αεροδρόμιο είχε εγκεκριμένους περιβαλλοντολογικούς όρους, αλλά λόγω των αλλαγών που έπρεπε να γίνουν, όπως παράδειγμα η μετατόπιση του δρόμου, έπρεπε να έχουμε τροποποιημένους νέους περιβαλλοντολογικούς όρους. Αυτοί λοιπόν οι όροι εγκρίθηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε. Και αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε στη συνέχεια, στη λογική ότι έχουμε υποβάλει το έργο της μετατόπισης του δρόμου προϋπολογισμού 4.700.000 ευρώ, το έχουμε υποβάλει για ένταξη στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, με την αδειοδότηση αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση του έργου και στη συνέχεια, όπως είχα πει σε παλαιότερες συνεντεύξεις μου, τη δημοπράτηση του έργου μέσα στο 2020. Αντιλαμβάνεστε ότι ολοκληρώνεται η υποχρέωση με το παραπάνω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όσον αφορά το κομμάτι του αεροδρομίου της Χίου και δημιουργούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωσή του. Εδώ θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις υπηρεσίες περιφερειακής ενότητος και ιδιαίτερα στη Διεύθυνση Εθνικών Έργων, η οποία από την πρώτη στιγμή με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα και εργατικότητα έφερε αυτό το αποτέλεσμα.